Πιο πλούσιο αθλητικό πακέτο γίνεται ακόμα πλουσιότερο. Όλες οι ζωντανές μεταδόσεις του Κυπριακού Πρωταθλήματος και Κυπέλου και τα σπουδαιότερα πρωταθλήματα κοντά σας μέσα από τα αποκλειστικά κανάλια My Sports και ακόμα 6 αθλητικά κανάλια γεμάτα σπορ και θέαμα. Πολύ περιεχόμενο. Και με δώρο την εγκατάσταση. My Vision. Θεαματική διαφορά. Είναι ο κόσμος δόξα, μην είναι βία στην τάξη της αρμονίας. Όλα είναι ο κόσμος και ποτέ δεν κατέχεις ποια μάσκα την επόμενη στιγμή θα πέσει. Ποια σιγουριά, καμιά. Μπορείς την ίδια στιγμή να χτίζεις, να γεννάς, να δημιουργείς και να φυλάγεσαι από την καταιγίδα, στον ξάστερο ακόμα ουρανό. Κι όμως, μπορείς. Φτάνει να ξέρεις πάνω στην ώρα τη σκληρή τι σε στηρίζει. Η My Vision παίζει άλογα. Συνδεθείτε τώρα με τη My Vision της ATIC και απολαύστε το LTV Races, το πρώτο κυπριακό υποδρομιακό κανάλι της Κύπρου. LTV Races από τη My Vision. www.kerkida.net για την πιο έγκαιρη, έγκυρη και άμεση αθλητική ενημέρωση. www.kerkida.net, η πρώτη σε επισκέψεις αθλητική ιστοσελίδα. www.kerkida.net, το απόλυτο αθλητικό πόρταλ. Τον αγώνα προσφέρει η ΟΠΑΠ Κύπρου Limited. Το παν είναι η χαρά της συμμετοχής. Για διάκριση. Η δίψα για την νίκη. Η ανάγκη για προσφορά. Το παν είναι η αγάπη για τον αθλητισμό. Το όραμα για την κοινωνία. Η θέληση για επιτυχία. Αυτή είναι η δυναμική που χρόνια τώρα χαρίζει σε όλους εμάς τους καρπούς της επιτυχίας. Ο ΠΑΠ Κύπρου. Στηρίζουμε την κοινωνία. Οραματιζόμαστε το αύριο. Ξανά φίλες και φίλοι στην Πέγια, στο δημοτικό γήπεδο. Ημίχρονο στην αναμέτρηση από Πκινήρας. Αλκή 2-1. Άνοιξε το σκορ ο Ρούγκα για την Αλκή. Στο 14ο λεπτό, καλά το ισοφάρισε σχεδόν αμέσως. Στο 16ο λεπτό, ο Βενεζουελάνος με αυτογκόλ. Στο τελευταίο λεπτό, στο χρόνο των καθυστερήσεων, έκανε το 2-1. Σκόραρε σε βάρος της ομάδας του και η Αλκή βρέθηκε πίσω στο σκορ, ενώ είχε πάρει το προβάδισμα. Βγαίνουν πρώτα οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Γασιανού. Αναμένουμε και τους ποδοσφαιριστές του Ερανοσιάν. Θα μας ενημερώσει ο Λεόντιος ο Χατζηβασίλης σε λίγο, κατά πόσο θα συνεχίσουμε τις ίδιες εντεκάδες οι δύο ομάδες ή αν αλλιώς θα έχουμε κάποια αλλαγή. Εδώ είναι ο Ρούγκα. Θα λέγαμε πρόσωπο του αγώνα μέχρι στιγμής, με ένα γκολ υπέρ και ένα κατά. Η ατμόσφαιρα στις εξέδρες του δημοτικού γηπέδου της Πέγιας είναι πάρα πολύ καλά. Καλή, βγαίνουν τώρα και οι ποδοσφαιριστές της Πέγιας. Πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλό, με τρία τέρματα και τουλάχιστον 6-7 ξεκάθαρες ευκαιρίες για τις δύο ομάδες. Εδώ είναι στο η κερκίδα απέναντι η οπαδή της Αλκής. Είναι κάτι περισσότερο από 100 οι φίλοι της Αλκής που ήρθαν, κάνα το μακρινό θα πρέπει να ομολογήσουμε ταξίδι από την Πέγια, από την Λάρνακα στην Πέγια. Όλα έτοιμα για την έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο, με τον κύριο Χρήστο Ηλία να έχει φωνάξει κοντά του τον Βον.
Πάμε σε κοντινό πλάνο. Εδώ δείτε, έχει και πολύ καλά κάνει ο διαιτητής. Φώναξε τον Βον και τον Γαλάνη που κάπου είχαν μια μικροαψιμαχία με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και τους ζήτησε εδώ μπροστά στο κοινό να δώσουν τα χέρια τους έτσι ώστε να λυθεί όποια παρεξήγηση. Και θέμα ψυχολογίας καμιά φορά και θα πρέπει να πούμε ότι ο διαιτητής σωστά έχει ενεργήσει. Πολύ σωστά. Λέοντι, με τους ίδιους 11, έτσι. Με τους ίδιους 11, Θωμά, και να πούμε ότι είχε δημιουργηθεί και μια μικροένταση κατά την έξοδο των ποδοσφαιριστών προς τα αποδυτήρια και περισσότεροι τα είχαν με τον Οβόν, γιατί όπως είπαμε και πριν, σύμφωνα με τους ανθρώπους της ΠΕΙΑΣ, χτύπησε εκτός φάσης τον Λίμα. Αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Είναι και μια κλήρωση στο ημίχρονο και αναφέρεται ο τυχερός αριθμός από τα μεγάφωνα του Δημοτικού Γηπέδου της ΠΕΙΑΣ. Στα πρώτα λοιπόν δευτερόλεπτα, στο δεύτερο ημίχρονο, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνάντηση. Οι γηπεδούχοι στην πρώτη επίθεση. Λίμα, έχει το καλά του, τον πρόλαβε ο Βον. Κλέιτσον. Πλάγιο για την Αλκή. Το απόδια του Μάρκες τώρα εκτός. Μπάλα. Κατιάκα στον Κλέιτον. Διεκδίκησε ο Ισαΐλοβιτς με τον Κυρίλοφ. Το φάουλ χρεώνεται ο Σέρβος. Φάση που ξαναβλέπουμε και που δικαιολογεί το σφύριγμα του διαιτητή. Γαλάνης, λάθος. Εκόψε ο Κλέιτον, έδωσε στον Ισαΐλοβιτς. Καθυστέρησε, Ρούγκα. Στον Παλάν. Ρουμάνος κάνει παλιά. Ο Σαΐο είναι κάτω και φωνάζει στον διαιτητή. Ενώ Χατζάτρια στην εξέλιξη της φάσης κάνει φάουλ στον Κατιάκα. Στο ξεκίνημα της φάσης πάντως πριν ο Σαΐο που εξακολουθεί να διαμαρτύρεται είχε βρεθεί στο έδαφος. Τώρα γιατί. Θα δούμε. Η μπάλα έχει στηθεί. Κατιάκα, Νατίνιο. Κλέιτον κάνει το γύρισμα, διώχνει σε πλάγιο Κυρίλοφ. Αυτή η φορά ο Κλέιτον δεν πέρασε, αλλά θα εκτελέσει κόρνερ από την παρέμβαση του Ευθύμη. Εκτελεί ο Κλέιτον. Κεφαλιά από το Ρούγκα. Πάνω στη γραμμή αποκρούει ποδοσφαιριστής της Πέγιας, ο Φερέιρα, συγκεκριμένα σε κόρνερ. Μεγάλη φάση για την Αλκή και πάλι με τον ποδοσφαιριστή που είναι πρόσωπο της αναμέτρησης. Με γκολ για την ομάδα του και αυτό γκολ, εδώ παρολίγο να σκοράρει ξανά. Εκτελεί ο Κλέιτον. Απομακρύνεται η μπαλά, πάει ο Κατιάκα εδώ για να επαναφέρει, πιεζόμενος από τον Μάρκες. Ανοίγεται ο Παλάν. Σοάρες. Δεν φαίνεται καλή παλιά. Διώχνει ο Γαλάνης. Περνάει η μπάλα. Φεύγει σε γρήγορη επίθεση η Πέγια. Βάρκας. Έξω από την περιοχή το σιούτ. Δεν ήταν καλό. Και ενώ περίμενε ο Λίμα, ο οποίος αρχικά είχε δώσει την μπάλα στον Πορτογάλο. Και αρχίζουν οι δύο ομάδες και πάλι επιθετικά
ήδη στο τετράλεπτο που έχουμε διανύσει με δύο εξαιρετικά καλές στιγμές. Λεόντια Χατζηβασίλη. Αν μπορούσαμε να ξαναδούμε την φάση γύρω στο 46 όταν ο Σαΐνιο διαμαρτυρήθηκε για τράβηγμα στην περιοχή από τον Κυρίλοφ. Αυτό είναι που θα ψάχνουν τα παιδιά να δούμε αν υπάρχει φάση να δούμε. Με τον Καλάτο τώρα η Πέγια. Μάρκες στο άκρο. Φερέιρα. Κατεβάζει ο Μάρκες, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Ναντίνιο, αφού δεν πιέζεται από κανένα αντίπαλο. Στον Γκλέιτσον. Φάουλ δυνατό από το Χατσάτρια. Θα εισπράξει κίτρινη κάρτα. Είναι το πρώτο, λέει ο Αρμένιος, αλλά... Να δούμε ξανά, βέβαια, σε επανάληψη, αλλά... Να δούμε... Εδώ είναι φάση πριν με τη μεγάλη ευκαιρία. Ο Φερέιρα έκοψε την κεφαλιά που επιχείρησε ο Ρούγκα. Το σιούτ εδώ από τον Βάρκας, η αμέσως επόμενη ευκαιρία. Αρκεί στην επίθεση. Κλέιτον πάνω στον Πάρτι. Εδώ η κίτρινη, ευχαριστώ τα παιδιά που δόθηκε για το φάουλ. Σωστός νομίζω ο διαιτητής, από τη στιγμή που είχε φύγει η μπάλα, τα πόδια κυνήγησε ο Χατσάτριαν του Κλέιτον. Χατσάτριαν, ο οποίος σημειώνει 4 κίτρινες κάρτες και χάνει το επόμενο παιχνίδι της ομάδας του με τον Εθνικό στο Δασάκι. Λίμα. Το τακουνάκι που επιχείρησε. Ο Μάρκες, ενώ φωνάζουν για μπαλιά προς τα πίσω οι ποδοσφαιριστές της Πέγιας. Για να δούμε εδώ τι έγινε ακριβώς. Από τα πόδια του Ρούγκαλα έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν πάσα, απλά ήταν μια προσπάθεια για να αποκρούσει την μπάλα ο Βενεζουελάνος. Σίγουρα από τα δικά του πόδια, αλλά δεν ήταν πάσα προς τα πίσω. Εδώ Λεόντια Χατζηβασίλη ετοιμάζει αλλαγή ο Χρήστος Κασιανός. Ριβαρόλα ετοιμάζει, έτσι. Ριβαρόλα στην θέση του Κατιάγκα. Ναι. Ενώ εξακολουθεί να είναι ο ποδοσφαιριστής Πέγιας πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, ο Κατιάγκα είναι ο ποδοσφαιριστής τον οποίο θα αποσύρει ο Χρήστος ο Κασιανός. Και ουσιαστικά είναι η πρώτη διακοπή στο παιχνίδι μετά από 53 λεπτά. Να θυμάστε ότι στο πρώτο μέρος ο Χρήστος Ηλία έχει κρατήσει μόλις ένα λεπτό καθυστέρηση, αφού δεν είχαμε καθόλου διακοπές. Πλάνο από την εξέδρα, την κεντρική, όπου βρίσκονται οι οπαδοί του από Κινήρα. Είχα πει κάποια στιγμή στο ξεκίνημα ότι είναι μειωμένη η προσέλευση. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ήταν τη στιγμή εκείνη, αναλόγως με την έναρξη του αγώνα, μαζεύτηκαν και πάλι αρκετοί οπαδοί της Πέγιας. Εδώ ο Ριβαρόλα πλάτη έτοιμος για να περάσει στο γήπεδο. Ριβαρόλα ή πετύχει ένα γκολ στα 4 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί. Αργεντινός. Για λίγο με 10 η Πέγια, ο Γκαλάτο είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Με παίκτης που χτύπησε στην προηγούμενη φάση. Ναντίνιος τον Κλέιτον. Στη μέση ο Ευθυμίου.
Χατσάτρια με ψυχραιμία αφήνει στο Βάρκας. Ο έμπειρος, όπως αποδεικνύεται, Μάρκες και είναι. Πέρασε την μπάλα στον Φερέιρα. Εδώ χάνουν οι γηπεδούχοι. Κρατά ο Σαΐνιο, ο Μπαλάν. Και ο Μιχαηλέγκο στο Γαλάνι. Ο Γκαλάτο από ό,τι φαίνεται θα επανέλθει στο παιχνίδι. Ευθυμίου πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Γκάμπορ Μπάρτι. Ο Χατζάτρια. Καλός συνδυασμός. Αφήνει ο Βάρκας. Δεν ήταν έτοιμος και δεν αντιλήφθηκε την προσποίηση που έκανε ο Πορτογάλος. Ο Εντουάρτο Μάρκες. Εδώ. Φάουλ από τον Βον. Ο οποίος δέχεται και κίτρινη κάρτα. Φάουλ που έκανε πάνω στο Λίμα. Ενώ έχει επανέλθει στο παιχνίδι ο Γκαλάτο. Ξανά η φάση εδώ. Με το φάουλ το οποίο στήχησε στον ποδοσφαιριστή της Αλκής την κίτρινη κάρτα. Εφτά κίτρινες κάρτες συμπληρώνει ο Βόλ. Χατσάτρια από μακριά. Πάνω στο τείχος. Γαλάνης. Στέλνει την μπάλα μέσα. Στο Λίμα. Καλό κατέβασμα. Μάρκες. Μεγάλη ευκαιρία έξω. Στα δίχτυα. Στα δίχτυα είναι η μπάλα. Φάνηκε να παίρνει πορεία προς τα έξω. Στα δίχτυα 3-1. Εξαιρετικό τέρμα. Θαυμάσιο τέρμα. Από ένα άψογο συνδυασμό των αποκτηθέντων ποδοσφαιριστών της Πέγιας. Συνδυάστηκαν με περίφημο τρόπο. Κατέβασμα του Λίμα στον Μάρκες. Εδώ στην επαναφορά ήταν ο Γαλάνης, αφού προηγήθηκε το φάουλ του Χατζάτρια στο τείχος. Δείτε πώς έφερε την μπάλα στο Μάρκες ο Λίμα, ο οποίος σημειώνει ένα εξαιρετικό τέρμα. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Η Πέγια προηγείται πλέον 3-1. Πρώτο γκολ για τον Εντουάρτο Μάρκες στο πρωτάθλημα. Λεόντια Χατζηβασίλη, είπαμε πολλά για τους νεαποκτηθέντες. Νομίζω σε αυτή τη φάση το τι έκαναν πραγματικά επιβεβαίωσαν τη μεγάλη τους αξία. Νομίζω ότι στα πρόσωπα τους η ομάδα της ΠΕΙΑ βρήκε δύο πολύ καλούς επιθετικούς και δείχνει η ΠΕΙΑ ότι παρά την απώλεια του Βασκονσέλος μπορεί να σκοράρει. Τρία γκολ απόψε απέναντι στην Αλκή, το δηλώνουν ξεκάθαρα. Και ειδικά το τελευταίο πραγματικά χάρμα ιδέστη, ειδικά με τον τρόπο που ο Λίμα σέρβιρε τον συμπαίκτη του. Ο τρόπος που κατέβαζε την μπάλα με την πισινή κεφαλιά, τον έβαλε ουσιαστικά μπροστά στο αντίπαλο τέρμα. Ήταν όλα τα λεφτά. Για να δούμε ο Ισαϊλόβιτς εδώ. Κάνει το γύρισμα, Σοάρες, τακουνάκι, δεν ολοκληρώνει. Κόρνερ. Η Αλκή τρέχει για να απαντήσει νωρίς και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Και παρολίγματα καταφέρει εδώ ο Ισαϊλόβιτς. Ο Σοάρες έκανε το τακουνάκι εδώ, ψάχνοντας συμπαίκτη του και από τα πόδια του Ευθυμίου η μπάλα κατέληξε σε κόρνερ. Εκτερεί ο Κλέιτον. Η Ορτάκε. Το σιούτ άστοχο από το Ριβαρόλα. Κλέιτον. Έχασε από τον Φερέιρα. Περνά ο Φερέιρα. Είναι στον Χατσάτριαν. Εξαιρετική μεταβίβαση για τον Λίμα. Φεύγει μόνος ο Λίμα. Απέναντι από τον Χρυσοστόμου. Σώζει ο τερματοφύλακας της Αλκής. Η φάση έχει συνέχεια. Εδώ τελειώνει. Και διώχνει ο Γιορτάκη. Μεγάλη ευκαιρία, κλασική ευκαιρία για να τελειώσει από τώρα το παιχνίδι η Πέγια. Με τον Λίμα. Ξανά η γηπεδούχη με τον Μιχαηλέγκο. Λίμα. Έγινε ένα φάουλ, αλλά άφησε πλεονέκτημα ο διαιτητής αφού κρατούσαν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Ενώ θα πρέπει να προσέξει ο Βόν, γιατί αυτός ήταν που έσπρωξε τον αντίπαλο εκεί.
Εξαιρετικό παιχνίδι με... και φάνηκε από την αρχή ότι η βραδιά θα ήταν πολύ καλή για το ποδόσφαιρο εδώ, στο Παφιά, εδώ στην Πέγια. Δύο ομάδες μπήκαν ορεξάτες, έφτιαξαν ευκαιρίες, πέτυχαν γκολ. Εδώ η τελευταία φάση με τον Λίμα να μπαίνει στην περιοχή, να έχει βεβαίως την ευκαιρία να, αν αξιοποιούσε τη φάση, να έκανε το 4-1. Παραμένει τελικά το 3-1. Με την Πέγια να παίζει πραγματικά πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Μάρκες. Κάνει ό,τι θέλει ο Μάρκες. Και με καλύτερη ψυχολογία σαφώς τώρα μετά τον γκολ που πέτυχε. Πίσω Φερέιρα στον Μιχαηλέγκο. Έχει αποσυντονιστεί η ομάδα του Χρήστου Κασιανού. Έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από το τρίτο γκολ. Κλέιτον κάνει φάουλ στον Ευθυμίου. Θα δεχτεί κίτρινη κάρτα. Έχουν αντιδράσει και από τον Πάγκο. Για να δούμε αν θα βγει κάτι περισσότερο από την κίτρινη, η οποία βεβαίως είναι δεδομένη. Και την εισπράττει ο Κλέιτον. Έπαιξε απρόσεκτα επικίνδυνα. Όχι, ήταν... έχει δίκιο ο Λεόντιος. Ο τρόπος που εδώ έπαιξε... Όχι, είναι φάση για κόκκινη κάρτα. Ας μας συγχωρέσει ο Κλέιτον, αλλά ήταν φάση για κόκκινη κάρτα. Ο τρόπος που έκανε την κίνηση προς τον Ευθυμίου. Ο κατά τα άλλα εξαιρετικός Κλέιτον. Εδώ ξέφυγε. Εν πάση περιπτώσει δέχτηκε την κίτρινη τελικά από τον διαιτητή. Για να δούμε και τις κίτρινες εδώ. Ευθυμίου Χατσάτριαν από τη μια, Βον και Κλέιτον από την άλλη. Ο Κλέιτον πάντως συμπληρώνει 6 κίτρινες κάρτες και θα απουσιάσει από τον επόμενο αγώνα της ομάδας του με την ένωση στο γήπεδο αμόχος τους. Πλάγιο για την ομάδα της Πέγιας. Στη γωνία εκεί ο Μάρκες, ο Μπαλάν κάνει ένα... μια χορευτική φιγούρα γύρω από την μπάλα. Χατσάτρια. Χαμηλά. Να δούμε το Λίμα. Διπλή κόντρα. Βγαίνει ο Χρυσοστόμου και μαζεύει. Στα 62 προς 63 λεπτά. Κυρίλοφ. Έκοψε ο Ρούγκα. Προς τα Βαρσελίνιο. Ριβαρόλα. Το σταματά ο Μιχαηλέγκο. Κυριαρχούν κυρίως στη μεσαία γραμμή οι παίχτες της Πέγιας. Χάνει καλή λάθος ο Ευθυμίου. Πάει μπροστά η αρχή με τον Ριβαρόλα. Καλή πάσα για τον Κλέιτον. Περιμένει ο Ισαϊλόβιτς. Γύρισμα, ευκαιρία μεγάλη. Σαΐνιο στα δίκτυα. Μειώνει η αρχή με τον Σαΐνιο στο 63ο λεπτό. Σε ένα μεγάλο παιχνίδι απόψε εδώ στην Πέγια. Ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι οι φιλοξενούμενοι. Με τον Σαΐνιο λοιπόν στο 63ο λεπτό, η μείωση του σκορ σε 3-2. Ξανά το τέρμα ο Ριβαρόλα. Πολύ καλή παλιά για τον Κλέιτον, ο οποίος σήκωσε την μπάλα. Εδώ ο Σοάρες και από πίσω ο Σαΐνιο στα δίχτυα του Πάρτη. Η μείωση του σκορ. Ακόμη μεγαλύτερο το ενδιαφέρον που αποκτά αυτή η συνάντηση, ενώ η Αλκή ξαναβγαίνει στην επίθεση. Ο Κλέιτον πάτησε εκεί όπου ο Μιχαηλέγκο διώχνει. Πάμε στον Λιόντο εδώ Χατζηβασίλη.
Πάνω που θα σου έλεγα, Θωμά, ότι υπήρχε πολύς χρόνος, κάτι λιγότερο από μισή ώρα για να αντιδράσει η Αρκή, η οποία διαθέτει εκείνους τους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να αντιδράσουν και να ξαναμπεί η Αλκή στο παιχνίδι. Αυτό έγινε λοιπόν. Η Αλκή βγήκε στην αντεπίθεση όσο και αν πιεζόταν από τον Κινήρα και δεν μπορούσε να εκδηλώσει επίθεση. Στην πρώτη λοιπόν ευκαιρία που κατάφερε να απελευθερωθεί από αυτό το ασφιχτικό pressing και την πίεση της ομάδας της Πέγιας, έκανε την ζημιά στην Πέγια και μπαίνει λοιπόν ξανά στο παιχνίδι με ένα γκολ μόνο να είναι πίσω. Και το παιχνίδι γίνεται και πάλι συναρπαστικό, με την μπάλα να ανεβοκατεβαίνει και να ευχαριστήσει ο κόσμος ο θέαμα Θωμά. 5 γκολ όπως το αναμέναμε, όπως το περιμέναμε. Το είχαμε προβλέψει από την αρχή. Το παιχνίδι αυτό είναι καθαρά παιχνίδι το οποίο θα προσφέρει θέαμα. Θεαματικό παιχνίδι. Ο Βάρκας εδώ κάνει παλιά. Διώχνει ο Βον και εδώ συνέχεια ο Σαΐνιο σκόρερ. Η Χαϊλέγκο. Μέσα κάτω Λίμα. Με πλάτη ο Λίμα. Καλάτο. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει αυτή η φάση. Δείχνει να έχει προοπτικές. Ο Παλάν. Μιχαηλέγκο. Δεν φεύγει μπάλα. Τώρα τελειώνει η φάση με το γύρισμα από το Φερέιρα. Ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε, Λεόντια, σε όλα αυτά που είπες, τη μεγάλη ευκαιρία που είχε χάσει ο Λίμα. Λίγο πριν τη μείωση του σκορ και αμέσως μετά το 3-1 ο Λίμα θα μπορούσε να είχε πετύχει το τέταρτο γκολ. Και βεβαίως με προβάδισμα τριών τερμάτων νομίζω ότι η Πέγια θα έβαζε σφραγίδα, αλλά τώρα όλα είναι πιθανά. Και βγαίνουν και πάλι και οι ανέρθροι στην επίθεση. Κλέιτον, χαμηλά, Σοάρες πάνω στη σημαία του βοηθού. Offside. Στην κάθετη κοντή παλιά, μικρή παλιά. Για να δούμε εδώ. Κλέιτον, σωστός ο βοηθός. Πολύ σωστός. Πάσα τρύπα του Κλέιτον, αλλά ο Σουάρες δεν καλυπτόταν. Πάμε κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Αναφερθήκαμε προηγουμένως ο Θωμάς στην απουσία του Σφακιανάκη. Εδώ κακή συνεννόηση του τερματοφύλακα και του Γαλάνη. Προς την εστία η μπάλα. Ο Πάρτη θα αποκρούσει. Και η αντίδραση από τον Χρήστο Κασιανό, που είδε την ομάδα του να χαϊδεύει το 3-3. Βγαίνει ο Βον. Αγριεύει το παιχνίδι. Σαΐνιο. Στον Κλέιτον. Ξαναφέρει την μπάλα μέσα. Ισαΐλοβιτς. Ριβαρόλα, σούτ, απόκρουση από το Πάρτι. Η μία φάση διαδέχεται την άλλη. Και η Αλκή είναι η ομάδα που στα τελευταία λεπτά έχει καρδιοχτυπήσει τους γηπεδούχους. Και ξεσηκώνονται και οι φίλοι της που είναι απέναντι, στο πέταλο, στην εξέδρα.